σας φίλοι YouTubers, να είμαστε ξανά στο World of Warships. Η πίστρα είναι η straight και οδηγούμε. Τι κάνει ο καπετάνιος, οδηγεί, πιλοτάρει, δεν ξέρω τι κάνει. Τέλος πάντων, οδηγοπιλοτάρουμε ένα Cleveland, το οποίο είναι ένα αμερικανικό cruiser Tier X. Στην αντίπαλη ομάδα υπάρχει άλλο ένα cruiser. Πολύ καλό θα ήταν εδώ πέρα εάν μας έβγαζε τους πίνακες όπου μας δίνει την βαθμολογία των επιμέρους modules του σκάφους μας, δηλαδή τι βαθμολογία παίρνει το artillery, τη βαθμολογία το survivability, τα αντιαεροπορικά μας, το concealment και ό,τι άλλο έχει το πλοίο. Τέλος πάντων, δεν τα δείχνει αυτά εδώ πέρα στο replay. Υπάρχουν και άλλα πραγματάκια που δεν δείχνει, όπως ας πούμε αν πατήσω το πλήκτρο control και βάλω πάνω από τα πυρομαχικά τον δείκτη, μέσα στο παιχνίδι μου δείχνει σε ένα παραθυράκι που βγάζει σε αυτό το σημείο, μου δείχνει τα χαρακτηριστικά από τα συγκεκριμένα βλήματα. Αυτά είναι high explosive, αυτά είναι AP. Μας λέει δηλαδή ότι κάνουν τόσο damage, ότι έχουν τόση απόσταση και τα λοιπά, σε ποια απόσταση πηγαίνουν και τα λοιπά. Λοιπόν, το Cleveland το έχουμε κάνει ήδη παρουσίαση και θέλω να πω δύο πραγματάκια για αυτό το Cleveland, το οποίο έχει σε κάποια updates έχουν γίνει ψηλοαλλαγές. Μία αλλαγή είναι αυτό το εικονίδιο, εδώ το βγάζει μάλιστα, Hydroacoustic Search 1. Από ό,τι κατάλαβα είναι κάποιος τύπος sonar, ο οποίος ακούει από πιο μακριά τις τορπίλες και το άτομο που φοράει αυτά τα ακουστικά που βλέπετε, ο sonargis, δεν ξέρω πως λέγεται, κανονικά δεν ξέρω πως λέγεται η ειδικότητά του, σας λέει ότι έρχονται τορπίλες από πιο μακριά. Νομίζω ότι κερδίζονται ένα περίπου 20% της κανονικής απόστασης. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω χρησιμοποιήσει σχεδόν ποτέ, οπότε δεν έχω καταλάβει και διαφορά. Τώρα βλέπουμε απέναντι ένα ακούμα, του ρίχνουμε high explosives. Μιλούσαμε για τα κανόνια του Cleveland κάποια στιγμή, βλέπετε ότι μας έχουν κάνει περίπου 9.000 damage, κάποιος μας πέτυχε για τα καλά, οι τορπίλες δεν πρόκειται να μας χτυπήσουν. Τα κανόνια του λοιπόν έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Τα πλεονεκτήματά του είναι ότι είναι πολλά. Βλέπετε εδώ 4 τουρέτς, τα οποία έχουν από 3 κανόνια το κάθε ένα και ρίχνουν με 8,6 ανά λεπτό, 8,6 φορές ανά λεπτό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτός που τρώει τις βολές, όπως αυτό το κούμα εδώ μπροστά μας, έχει ένα ψυχολογικό πρόβλημα το οποίο του δημιουργεί αυτό η ταχύτητα με την οποία δέχεται τις βολές. Την ώρα που δέχεστε βολές η οθόνη σας αλλάζει χρωματισμό, καταλαβαίνετε ότι έχετε φάει κάποιες βολές και όταν το βλέπετε αυτό συνέχεια λέτε αμάν τι γίνεται. Τα κανόνια αυτά όμως έχουν και πολλά κακά. Πολλά. Εντάξει. Καταρχήν είναι αδύναμα. Είναι 152 χιλιοστών και το damage που κάνουν αναβολή είναι πολύ λίγο. Ακόμη και αν κάνετε penetration, στην καλύτερη περίπτωση θα κάνετε 3200. Αυτή η τορπίλη που ακουγόταν και το BB που ακουγόταν σήμαινε ότι ερχόταν αρκετά κοντά. Την αποφύγαμε. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο οι τορπίλες δεν μου κάνανε ζημιά. Αν και στην πραγματικότητα δεν τις έδωσα σχεδόν καμία σημασία. Πολύ λίγες φορές κοίταξα για τορπίλες. Το Aoba αυτό τι κάνει τώρα. Έχει φτάσει στην άκρη του χάρτη και μόλις το καταλαβαίνω αυτό, γυρνάω τον στόχο μου, αυτόν εδώ, και σημαδεύω τη γραμμή που βλέπετε εδώ πέρα, η οποία είναι η άκρη του χάρτη. Τώρα αρχίζω και κάνω αυτό που σας είπα προηγουμένως. Και γιατί αυτό? Γιατί το πλοίο όπου και να πάει στην άκρη του χάρτη θα μείνει εδώ πέρα. Δεν μπορεί να το περάσει και να φύγει και να ξαναγυρίσει πίσω όπως γίνεται σε κάποια παιχνίδια όπως ας πούμε το War Thunder. Και δεν κολλάει στην άκρη του χάρτη όπως κολλάει συνήθως το World of Tanks. Συνεχίζουν τα πλοία να πηγαίνουν, εκτός βέβαια εάν είναι ακριβώς κάθετα στη γραμμή, έτσι, αν είναι σε 90 μοίρες ακριβώς. Αυτός τώρα άρχισε να στρίβει και αρχίζουμε και εμείς και αλλάζουμε τη στόχευσή μας. Προσπαθούμε να βρούμε πού πρέπει να στοχεύσουμε για να τον πετύχουν τα βλήματά μας όταν πηγαίνουν εκεί πέρα.
Στο ΑΟΜΑ βλέπετε ότι ρίχνουμε high explosives, γιατί άσχετα αν είναι cruiser, είναι tier 6 και τα βλήματα που έχουμε, τα armor piercing, πολύ δύσκολα θα το διαπεράσουν. Οπότε προτιμώ να ρίχνω στα cruisers τα οποία είναι από tier 6 και επάνω high explosives, σε όλα τα battleships, ό,τι battleship και να δω high explosives, και φυσικά high explosives ρίχνω και στα destroyers για να μην γίνεται over penetrating από τα armor piercing. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα armor piercing πάνε μόνο στα cruisers τα οποία είναι μέχρι και tier 5. Βλέπετε πόσες βολές έχουμε ρίξει εδώ στο ΑΟΜΠΑ, 18 γράφει αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι προηγουμένως έγραφε και παραπάνω. Δεν του ρίξαμε μόνο 18 βολές, απλά για όσους δεν έχουν παίξει το παιχνίδι, αυτό το βλέπετε το αεροπλανάκι εδώ πέρα, προσέξτε τι θα γίνει τώρα. Κατεβαίνει, δεν το έχω πάρει χαμπάρι στο παιχνίδι και προφανώς κατεβαίνει για εμένα για να έρχεται από εκεί για να μου ρίξει τις τορπίλες. Είναι βέβαια τρία μόνο, τώρα που φαίνονται οι τορπίλες κάνω να δω από πού έρχονται και βλέπετε ότι περνάει ξυστά από δεξιά μου. Ήμουν πάρα πολύ τυχερός γιατί βγήκα στην άκρη του χάρτη και στην πραγματικότητα το πλοίο μου έστριψε γιατί χτύπησε στην νοητή αυτή γραμμή, αυτή είναι η άκρη του χάρτη, σε αυτή την νοητή γραμμή, και έστριψε από μόνο του. Αν πήγαινα 90 μοίρες αυτή τη γραμμή θα στεκόμουν εκεί πέρα και θα με βρίσκανε οι τορπίλες. Τώρα ήμουν τυχερός, έστριψε το πλοίο και στην ουσία έστριψε από μόνο του. High explosives και σε αυτό το πλοίο το New Mexico, το οποίο φυσικά είναι battleship, έτσι. Και προσέξτε τώρα τι κάνω, στην στρίβω μια αριστερά, σε λίγο θα δείτε ότι θα ξαναστρίψω δεξιά. Αυτό μπερδεύει τους αντιπάλους, οι οποίοι δεν ξέρουν πώς δουλεύουν τα πλοία εδώ στην άκρη του χάρτη. Αυτός δηλαδή τώρα μπορεί να σημαδεύει αρκετά μπροστά μου, γιατί σου λέει ότι εγώ θα, σαν Cleveland που είμαι και γρήγορο, πιάνω 35-36 κόμβους. Θεωρεί ότι εγώ θα είμαι σε ένα σημείο, ας πούμε, 100 μέτρα πιο μπροστά από αυτό που είμαι τώρα όταν θα μου ρίξει αυτός. Εάν ο συγκεκριμένος παίκτης δεν ξέρει πώς δουλεύει η γραμμή του χάρτη, θα κάνει λάθος, θα ρίξει 100 μέτρα μπροστά μου, ενώ εγώ θα μείνω πάνω στη γραμμή και θα πηγαίνω, έρχομαι κάθετα σε αυτόν, ή θα πηγαίνω προς αυτόν ή θα απομακρύνομαι στην καλύτερη περίπτωση. 50 βολές που έχουμε ρίξει, 55, και με τις τελευταίες η 56η τον βυθίζει. Μας έριξε και μια βολή και μας έχει στείλει στους 12.132 hit points. Είδατε ότι ρίξαμε τόσες βολές στο πλοίο και στην πραγματικότητα δεν του κάναμε μεγάλη ζημιά. Με 56 βολές άλλος θα πίστευε ότι μόνο εμείς θα τον είχαμε βυθίσει. Αλλά μας έχουν βοηθήσει και συμπαίκτες μας και μάλλον πρέπει να ήταν αυτό το ισοκάζε, το οποίο λογικά πρέπει να του ρίξε και καμία τορπίλη. Άλλο κακό που έχουν τα κανόνια είναι ότι στρίβουν λίγο πιο αργά από το πλοίο. Υπάρχουν τα αρχικά κανόνια που παίρνετε όταν το πλοίο είναι στόκ, εκείνα στρίβουν πιο γρήγορα. Αυτά που έχουν το καλύτερο rate of fire στρίβουν λίγο πιο αργά. Ένα dive bomber από πάνω, ένα σμήνος, μάλλον δύο αεροπλάνα σε αυτό το σμήνος. Το ένα το καταρρύπτουμε ήδη, στρίβουμε και αστοχή, ο ένας που έμεινε αστοχή, αν δεν στρίβαμε θα έπεφτε επάνω μας. Τα dive bombers, για να τα αποφεύγετε, καλύτερα όταν σας επιτίθενται να σας επιτίθενται από το πλάι, οπότε αν το βλέπετε να έρχεται από μπροστά σας ή από πίσω, το καλύτερο είναι να στρίψετε για να σας βλέπει με 90 μοίρες, σε αντίθεση με τα τορπιλοπλάνα, τα οποία για να τα αποφύγετε καλύτερα είναι να έχουν ρίξει τις τορπίλες όταν τα βλέπετε ευθεία μπροστά σας ή όταν απομακρύνεστε κάθετα από αυτά. Φαντάζομαι ότι μπορείτε όλοι να καταλάβετε για ποιο λόγο. Ρίξαμε μια βολή σε αυτό το Wyoming, μία-δύο βολές, πήραμε τα μέτρα, συνεχίζει να κινείται στην ίδια ευθεία, δεν τον βλέπω να κάνει δεξιά-αριστερά και φυσικά σιγά-σιγά του τρώμε τα hit points. Βλέπετε όμως ότι αν και τον έχουν πιάσει πολλές βολές, ας πούμε μέχρι τώρα 8, είδαμε 1000 και κάτι πόντους. Κάποιος μας έκανε ζημιά, μας έριξε στις 10.900 πόντους και φαντάζομαι ότι είναι το πλοίο το οποίο είναι στο Y5 και είναι ένα battleship. Συνεχίζουμε να ρίχνουμε στο Wyoming, βλέπετε 726 το damage, 11 βολές, 19, 8 τον βρήκανε και έγραψε 363 damage. Σκάνε τα high explosives επάνω στο πλοίο αλλά δεν κάνουν ζημιά, γιατί είπαμε είναι μικρού διαμετρήματος. Είναι μικρό το κάλιμπερ που έχουν.
152 χιλιοστά. Το Warspite μας έριξε 4 βολές, 19.92, προφανώς δεν μας βρήκε καμία από αυτό και συνεχίζουμε να πηγαίνουμε τώρα μπροστά του για να περάσουμε στην αντίθετη πλευρά από αυτή που είναι γυρισμένα τα κανόνια του. Αυτός ρίχνει όπως βλέπει αυτός δεξιά του, αριστερά μας δηλαδή, και λογικά τα κανόνια του μέχρι να γυρίσουν στην πλευρά μας θέλουν αρκετό χρόνο. Θα φάει και κάποια τορπίλη αν θυμάμαι καλά, ναι, έφαγε και μια τορπίλη τώρα, πάει και αυτός και σχεδόν εδώ το ισοκάζε μας έκλεψε το kill. Εντάξει, θα μου πείτε στο κλεψε, δεν υπάρχει θέμα κλοπής, αλλά λες ρε παιδί μου ότι αν είχα ρίξει λίγο πιο γρήγορα κάποιες βολές μου, αν ήταν λίγο πιο καλά στοχευμένες, μια-δυο αν το βρίσκανε παραπάνω σε σημείο που να του κάνανε damage, θα το είχαμε πάρει εμείς το kill. Τι έχουμε εδώ, ένα Cleveland. Για το Cleveland, επειδή ήθελα να είμαι απόλυτα σίγουρος για αυτό που σας έλεγα για τα armor piercing, άρχισα να του ρίχνω με armor piercing. Είναι tier 6, είμαστε ίδιο tier, ίδιο πλοίο, δεν ξέρω αν αυτός είναι full, αν δεν είναι στο 8 πλοίο και τα έχει ξεκλειδώσει όλα τα modules. Το δικό μου, ναι, είναι ξεκλειδωμένο και μας έριξε κάποιες βολές, μας έκανε 10.464, μας κατέβασε τα hit points και βλέπετε τώρα ότι του ρίξα 3 βολές οι οποίες λογικά κάνανε penetration για να τις γράφει και δεν του κάναμε damage. Εντάξει, κινείται και λίγο δεξιά-αριστερά, δεν σημαδεύω καλά εγώ, δεν τον πετυχαίνω πολλές φορές. Τώρα τον πετύχαμε άλλες 4 φορές, τώρα έγραψε damage. Τώρα έγραψε damage και τον πετυχαίνουμε στο πίσω μέρος του πλοίου, εκεί όπου θεωρώ ότι το κατάστρωμα είναι πιο ανοιχτό και οι βολές πέφτοντας επάνω στο κατάστρωμα βρίσκουν το πάτωμα, ας το πω έτσι, το πάτωμα του καταστρώματος, το οποίο λογικά δεν είναι τόσο καλά θωρακισμένο. Τέλος πάντων, να δούμε αυτές τις βολές τι θα κάνουν. 3 βολές δεν έγραψε damage. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ίσως ήταν καλύτερα να αρχίσω να ρίχνω high explosives και εγώ, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν το σκέφτηκα, είπα θα συνεχίσω με τα armor piercing. Ορίστε, τώρα κάνανε λίγο ζημιά, 17, πήγανε 27, 10 βολές και κάνανε 2.976 damage. Δεν θεωρώ ότι είναι πολλές, 10 βολές να κάνουν 2.900 από 290 η καθεμία. Τορπίλες, για να δούμε αν θα το πετύχει το φίλος μας. Τώρα κάνανε 4, είδατε 4 damage που έγραψε, 4 νούμερα, προφανώς γιατί το πετύχαμε σε σημείο που μπορούσαμε να το κάνουμε penetration. Το ισοκάζε μας έκλεψε και αυτή να την και αυτό το kill. Εντάξει, δεν μας τα έκλεψε, καλά ήταν αυτό που έκανε. Έχω μείνει με 176 πόντους damage και κοιτάξτε τι έρχεται. Νάτο, και τώρα θα δείτε αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, αρχίζω ήδη να στρίβω για να με βρει στο πλάι. Ορίστε, έπεσαν ακριβώς δίπλα μου και ήταν και γεμάτο, είναι και 4 αυτά, 1, 2, μάλλον 6 είναι, 6 είναι, γιατί πρέπει να ήρθανε λογικά. Α, και το Bog και το Independence πρέπει να είναι... Οπ, τι είδαμε εδώ. Dark Alex GR. Έλληνας είναι στο Independence, μάλιστα. Και στο Bog είναι ο Mi 1 SK4. Τέλος πάντων, ακόμη και αν μου έξινε την πογιά αυτό που λέμε, επειδή είναι high explosive στα βλήματα, θα σκάγανε και θα μου κάνανε ζημιά. Αυτή τη στιγμή κανονικά θα ήμουν στον πάτο της θάλασσας, ακόμη και αν, σας λέω, έπεφτε σε σημείο που να μου ξύσει την πογιά. Συνεχίζουμε τώρα. Μπροστά μας το Bog και το Independence. Ο Dark Alex GR είναι στο Independence και στο Bog είναι ένας φίλος ο οποίος είναι ο Mi 1 SK4. Πώς γράφει, πώς διαβάζεται αυτό, Μίσκα, μήπως το λένε Μίσκα και αντί για γιώτα έχει το 1 και αντί για αλφα το 4. Για να το λένε Muansk4, δεν νομίζω. Ρίχνουμε στο Bog, δεν ξέρουμε αν κινείται, έτσι όπως τον βλέπω εκεί νομίζω ότι δεν κινείται, γι' αυτό ρίχνω στο κέντρο και βλέπω πού πηγαίνουν οι βολές μου, αναλόγως μετά την επόμενη βολή θα το φέρω εκεί που πρέπει.
Είδατε ότι έπεσε λίγο αριστερά, εγώ ρίχνω λίγο πιο δεξιά και θεωρώ ότι θα το πετύχω. Βλέπουμε όμως το Independence να έρχεται προς τα επάνω μας. Dark Alex GR, με το που ρίχνουμε εμείς στρίβει και στρίβει δεξιά, το Independence, αν και είναι αεροπλανοφόρο, είναι ένα αρκετά γρήγορο πλοίο, το οποίο λογικά, όσο γρήγορο και να είναι, λες αεροπλανοφόρο είναι, ρε παιδί μου, δεν μπορεί, θα το πετύχω, και ειδικά από απόσταση 11,9 χιλιόμετρων, 11,8. Κοιτάξτε όμως τι κάνω. Δηλαδή, το Cleveland που έριχνα προηγουμένως, που κινούνταν δεξιά και αριστερά και έκανε μανούβρες συνέχεια και ξέρω εγώ, το πετύχαινα πολύ πιο εύκολα. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται με τον Dark Alex GR. 3-8. Damage το οποίο, πώς να το πω, σαν να κλέψαμε αυτή τη φορά εμείς από το Ισοκάζε το kill, έτσι. Οπότε κάπου τα πράγματα ήρθαν έτσι περισσότερο προς τα ίσα τους. Λοιπόν, τι κάναμε σε αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, victory φυσικά, 206.085 τα credit που πήραμε, 2.820 το experience, δεν είναι όλο αυτό, ήταν πρώτη νίκη της ημέρας αν θυμάμαι καλά, 141 το free experience. Αυτό που μου έκανε περισσότερο εντύπωση όλο το παιχνίδι ήταν όταν είδα μετά τα 313 target hit, τα οποία δεν θυμάμαι να τα έχω κάνει με Cleveland. Δηλαδή όταν έκανα 100 και πάνω έλεγα εντάξει, καλό παιχνίδι. Ρίξαμε 10 αεροπλάνα, τρεις φορές χτυπήσαμε κάποιο μόντουλ των αντιπάλων, το οποίο το καταστρέψαμε ή του κάναμε ζημιά. Δύο μονοπλοία βυθίσαμε, και λέω μόνο γιατί όταν βλέπεις εδώ πέρα 313 χτυπήματα λες ότι ποιος ξέρει τι ζημιά έχω κάνει. Set on fire 6 φορές, hit του Citadel 1, μόνο ένα, και επαναλαμβάνω μόνο ένα, φανταστείτε ότι ρίξαμε τόσα armor piercing, θα δούμε σε λίγο πόσα ρίξαμε, και κάναμε μόνο ένα hit του Citadel. Γιατί αυτό? Όχι, δεν πιστεύω ότι ήταν επειδή δεν χτυπήσαμε τα Citadels, αλλά επειδή δεν μπορέσαμε να τα τρυπήσουμε, δεν μπορέσαμε να τα διαπεράσουμε. Και υπήρχε και μία αποστολή η οποία έπρεπε να κάνει 20.000 damage σε οποιοδήποτε είδος πλοίου για να κερδίσεις 35.000 credits. Πιστεύω ότι πολύ εύκολα την κάναμε. Οι φωτογραφίες τώρα θα φαίνονται λίγο σε slide, γιατί δεν έχω βρει εγώ αντίστοιχο site έτσι όπως κάνουμε στο World of Tanks, οπότε καταλαβαίνετε μέσα από το προγραμματάκι που έχουν τα Windows, το κάνουμε έτσι λίγο σε still slide, δεν πειράζει όμως. Personal score, 1880 είναι η πραγματική πόντη που πήραμε, αυτοί που φαίνονται 2820 είπαμε ήταν από event, έτσι. Πολύ καλό παιχνίδι και το Ισοκάζε, 1748, και πιστεύω ότι εάν τελευταία δεν έκανα τη βύθιση από το αεροπλανοφόρο, θα ήταν αυτός πρώτος και εγώ θα ήμουν από πίσω, οπότε είμαι και λίγο τυχερός εδώ πέρα. Στην αντίπαλη ομάδα, το Cleveland και το New Mexico ήταν αυτοί που πήρανε τους περισσότερους πόντους, 867 και 836. Τώρα, όσον αφορά το personal score, κάναμε 63.000 περίπου damage με 182 χτυπήματα, παρακαλώ, σε AP cells, που σημαίνει ότι 3-6-18, δηλαδή περίπου 330 πόντους μέσο όρο είχε το κάθε cell. Καταλαβαίνετε ότι πολύ λίγα, είναι πάρα πολύ λίγα. Τώρα βέβαια θα μου πείτε ότι στην πραγματικότητα τα 133 κάνανε penetration, έτσι. Δύο λεπτά λίγο τώρα εδώ, θα σας ζαλίσω λίγο, αλλά λοιπόν 313 λέει target hits, 313, και έχουμε 182 και 132, 200, 314, έτσι τα βγάζω εγώ. Ένα που χάθηκε, δεν έχω, άρα τα μετράει όλα, τέλος πάντων αυτό ήθελα να δω. Τα μετράει όλα τα hits, άσχετα αν κάνανε penetration ή όχι. Τέλος πάντων, από τα 182 που βρήκανε το πλοίο, τα 133 κάνανε penetration, και από αυτά 63.205 ήταν το damage. Αυτό είναι το ζουμί, που σημαίνει ότι είναι ανά
βλήμα είναι πάρα πολύ λίγο. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και με τα high explosives, έτσι. 132 και κάνανε 37.807. Στη συγκεκριμένη περίπτωση βλέπουμε όμως ότι υπάρχουν και 6 φωτιές. Ανάψαμε 6 φορές φωτιά στα αντίπαλα πλοία, οπότε πήραμε άλλους 12.384 πόντους από τα high explosives, και εδώ είναι το bonus που μπορεί να σου δώσει το high explosive, το οποίο μπορεί να είναι πολύ μικρό, δηλαδή θα μπορούσε να ήταν 500 πόντοι ας πούμε αυτοί, γιατί έτσι όπως τους πετύχαμε οι φωτιές μπορεί να ανάψανε την ώρα που τους βυθίζαμε και να μην κάνανε καθόλου damage, ή να μπορούσαν να πατήσουν το κουμπί που σβήνει τη φωτιά και να τη σβήνανε γρήγορα, αλλά θα μπορούσε να τους πετυχαίναμε και σε σημείο που μόλις είχαν πατήσει το κουμπί, τους βάζουμε εμείς φωτιά στα γρήγορα, δεν έχουν τη δυνατότητα για κανένα λεπτό, 1,5 να ξαναπατήσουν να σβήσει η φωτιά και να καίγονται συνεχόμενα ας πούμε πόση ώρα, και εκεί αυτό το 12.000 να είναι 30, 40 και 50.000. Τέλος πάντων, συνολικά έχουμε 7 και 3, 10 και 2, 12 και 1, 13, 23, 53, 113.000 τα βγάζω εγώ περίπου. Δεν είναι και άσχημα, αλλά σκεφτείτε ότι είναι 313 χτυπήματα, έτσι. Αν ήταν από, θα μου πεις τώρα μη συγκρίνεις με άλλα πλοία, γιατί εκείνα ρίχνουν λιγότερες βολές και τα λοιπά. Τέλος πάντων. Να δούμε τώρα τι κάναμε. Όπα, δεν φαίνεται ο φίλος μας εδώ, ο Άλεξ, με το Dark Alex, εδώ φαίνεται λίγο. Δεν ξέρω πόσα χτυπήματα του κάναμε. Στο Bok κάναμε 6, 61 στο New Mexico, 71 στο Aoba, που το Aoba είπαμε ότι είναι cruiser. Δηλαδή τώρα 71 χτυπήματα στο Aoba και με, αν θυμάμαι καλά, έριχνα και... Τι έριχνα, δεν θυμάμαι, τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Τι damage δεχτήκαμε, 69 AP cells, 26.696, φαντάζομαι ότι το Cleveland έκανε την ίδια δουλειά που κάναμε και εμείς. Δηλαδή μας έριχνε με armor piercing και δεν μας έκανε ζημιά, την πάτησε και αυτός άσχημα. Και 16 high explosive, τα οποία κάνανε 8.267. Collision damage 62, με ποιο να μπερδεύτηκα εκεί πέρα δικό μας και χτυπήσαμε μαζί, δεν το κατάλαβα. Α, με αυτόν. Αφού αυτός πρέπει να ήταν στην ομάδα μας, είναι ο Watt Max. Και αυτός έπαιζε Watt, έτσι. Watt Max, αυτός είναι ένα Phoenix. Δεν το θυμάμαι καθόλου, παιδιά. Άμα μου λέγατε ότι τράκαρα με κάποιον κάποια στιγμή, δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, εδώ ήμασταν. Καλά πήγα στην τελευταία. Credits and XP, 200.006.085 ήταν αυτά που πληρωθήκαμε. Πληρώσαμε 33.850 για να κάνουμε τις επισκευές μας, που στην ουσία 176 πόντοι ήταν τελευταία που είχαμε. Στην ουσία το ξαναφτιάξαμε το πλοίο σαν να ήταν βυθισμένο. Απλά δεν πληρώσαμε για να μας το τραβήξουν από το βυθό, έτσι. 8.740 πληρώσαμε για το πυρομαχικά μας και στο ταμείο βάλαμε 198.467. Είπαμε 1.880 ήταν η πόντη που πήραμε experience, επί 1,5 μας κάνει 2.819 και το free ήταν, free experience ήταν 94, επί 1,5 μας κάνει 141. Πάρα πολύ καλό παιχνίδι, από άποψη είπαμε πια ότι κάποια στιγμή είδα εδώ τα αποτελέσματα και λέω αμάν, 313, δεν θα έκανα 200.000 damage. Όχι, δεν θα έκανα. Τι να κάνουμε, αυτό είναι το Cleveland, είναι ένα πάρα πολύ καλό πλοίο, το οποίο πρέπει να βρεθεί σε συγκεκριμένη περίπτωση για να κάνει μεγάλα πράγματα. Πρέπει δηλαδή να βρείτε μπροστά σας έναν αντίπαλο ο οποίος δεν θα σας δίνει σημασία, να μην σας ρίχνει δηλαδή αυτός, να τον πλησιάσετε αρκετά. Και να τον πλησιάσετε αρκετά για ποιο λόγο, όχι να του ρίξετε τορπίλες γιατί δεν έχει το συγκεκριμένο πλοίο τορπίλες, αλλά για να ρίχνετε με τα κανόνια και όλα τα κανόνια σας ή τα περισσότερα από αυτά να μπορούν να βρίσκουν το στόχο, έτσι ώστε να γίνεται και αρκετά μεγάλο το damage. Αν ρίχνετε από μακριά, ξέρω εγώ στα 15, στα 17 χιλιόμετρα που είναι το μέγιστο που έχει, γύρω στα 17,5 είναι το μέγιστο που έχει αυτή τη στιγμή, αν ρίχνετε εκεί πέρα, όσο καλά και να σημαδεύετε, δεν πρόκειται να βρούνε ας πούμε οι 8 βολές σας ή οι 10 βολές σας από τις 12. Τα 10 κανόνια σας από τα 12 να βρούνε στόχο, έτσι. Θα βρίσκουν 3, 4, 5. Καταλαβαίνετε ότι για να κάνετε λίγο καλό damage, θα πρέπει να ρίχνετε ώρες από μακριά. Τέλος πάντων, όποιος νομίζει ότι μπορεί να παίξει με το Cleveland,
ας πάρει το πλοίο, είναι γρήγορο, είναι αρκετά maneuverable, έχει την ταχύτητα στα κανόνια, δεν έχει το μεγάλο damage. Όποιος νομίζει ότι μπορεί να παίξει, ας πάρει το Cleveland και ας προσπαθήσει να κάνει έτσι καλά παιχνιδάκια, να μου στείλετε και κανένα replay τώρα που έχω τη δυνατότητα να γράφω και τα replays από το World of Tanks, από το World of Warships. Καλό είναι να μου στείλετε κανένα, αν και με παιδεύουν αρκετά, πολλές φορές κολλάει το μηχάνημα και δεν ξέρω γιατί, ίσως να είναι σε πρώιμο στάδιο η μηχανή από τα replay, δεν ξέρω τι γίνεται. Το συγκεκριμένο είναι η δεύτερη φορά που το γράφω την μάχη, όχι αυτές τις φωτογραφίες που είδατε τώρα με τα στατιστικά. Με παιδεύει λιγάκι, αλλά πιστεύω ότι σιγά σιγά θα βρω τι φταίει και θα το καταφέρω να το κάνω καλύτερο. Αυτό ήταν το Cleveland, φίλοι μου. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Να προσέχετε και να είστε καλά.